την κατάργηση 50 περιφερειακών ειρηνοδικείων με τη μεταφορά των υπηρετούντων εκεί σε πολύ δύναμα δικαστήρια που θα σχηματιστούν στις έδρες των πρωτοδικείων και τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης υποθέσεων από τα πρωτοδικεία σε αυτά, προτείνει η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Ο μήνας Νοέμβριος του 2023 θα έλεγα ότι είναι κομβικός για όλη τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τον τρόπο απονομής, τους χώρους απονομής και την όλη λειτουργία της δικαιοσύνης. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, οι εκάστοτε υπουργοί δικαιοσύνης κόπτονται, και το βάζω εντός εισαγωγικών αυτό, για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όπως και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Θα έλεγα ότι και η Ολομέλεια των Δικαιωτικών Συλλόγων εμένει στο γεγονός ότι πράγματι πρέπει να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί με τρόπο που πραγματικά να είναι ορθολογιστικός. Δηλαδή, αύξηση του αριθμού των δικαστών, αύξηση του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων, που είναι τραγικά χαμηλός αυτή την περίοδο. Και νομίζω ότι η ανασυγκρότηση του δικαστικού χάρτη της χώρας, που έχει σαν στόχο τη μείωση του αριθμού των πρωτοδικείων, θα είναι ένα ολέθριο λάθος για τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης. Με βάση μελέτη, η οποία συντάχθηκε έχοντας υπόστρωμα τα στατιστικά στοιχεία που απέστειλαν τα ίδια τα ειρηνοδικεία στην Ένωση εν ώψη των επερχόμενων αλλαγών στο δικαστικό χάρτη που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνει ουσιαστικά την μείωση των ειρηνοδικείων με χαμηλή πλέον απασχόληση υποθέσεις, αλλά και δημιουργία ενισχυμένων δικαστικών δομών με περισσότερους ειρηνοδίκες και υποθέσεις που θα αφαιρεθούν και από τα πρωτοδικεία. Ζητά δε και την δημιουργία νέου μισθολογίου για τους ειρηνοδίκες. Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, στην πρόσφατη συνάντησή του με τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ήταν σαφής ως προς το ζήτημα αυτό, επισημένοντας ότι δεν είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου κατάργηση υπαρχόντων δικαστικών σχηματισμών επίπεδου πρωτοδικείου ή επίπεδου εφετείου. Έχουμε όμως στο τραπέζι αυτή τη στιγμή δύο προτάσεις, οι οποίες αφορούν την κατάργηση των ειρηνοδικείων, των χαμηλότερου δηλαδή βαθμού δικαστηρίων που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της χώρας. Η πρόταση των δικαστών είναι να καταργηθούν 50 περίπου περιφερειακά ειρηνοδικεία ως αυτοτελείς δικαστικοί σχηματισμοί και να μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των περιφερειακών ειρηνοδικείων στο ειρηνοδικείο της έδρας του πρωτοδικείου, με συνέπεια την δημιουργία πολυδυναμών ειρηνοδικείων τα οποία θα διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια και με περαιτέρω αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των καθηκόντων και την πλήρη οριοθέτηση της ύλης των δικαστηρίων του πρώτου βαθμού. Η συνένωση των πρωτοδικείων και των ειρηνοδικείων, έτσι όπως το ευαγγελίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ένωση Δικαστών, ότι θα επιταχυνθεί η εκδόση των δικαστικών αποφάσεων και θα υπάρξει η επιτάχυνση στην δικαιοσύνη, θεωρώ ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Μιλάμε για δύο πρωτοδικεία τα οποία καλύπτουν μεγάλο μέρος, χωροταξικά μεγάλο μέρος, ειδικά το πρωτοδίκαιο της Αμαλιάδας αλλά και του Πύργου. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν θα επιφέρει την αναμενόμενη έκδοση αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να παραμείνουν τα πρωτοδικεία ως έχουν, και επειδή είμαι ο πρόεδρος του Γερουσιαστικού Συλλόγου Αμαλιάδας, θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει πάση θυσία το πρωτοδικείο της Αμαλιάδας και ο αντίστοιχος Δικηγορικός Σύλλογος της Αμαλιάδας. Γιατί? Καταρχάς καλύπτει ένα μεγάλο εδαφικό χώρο του νομού Ηλίας. Θα έλεγα ίσο ή και ακόμα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο πρωτοδικείο του Πύργου. Επίσης, ο αριθμός των υποθέσεων είναι ίσως αν όχι μεγαλύτερο στο πρωτοδικείο της Αμαλιάδας. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να αποβλέπουμε σε επιτάχυνση δικαιοσύνης και παράλληλα να μιλάμε για συγχώνευση πρωτοδικείων που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στην επιβράδυνση. Όλες αυτές οι προτάσεις για να τύχουν της οποιασδήποτε επεξεργασίας πρέπει να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος μελέτης, ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, ώστε να μην οδηγηθούμε για άλλη μία φορά σε μία λύση η οποία δεν πρόκειται να προσφέρει απολύτως τίποτα στο μεγάλο αιτούμενο, στο μεγάλο ζήτημα που είναι αυτό της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης.